κορίτσια. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ψηλά, χαμηλά. Τι κάνετε? Νομίζω ότι είμαι ακριβώς στην ώρα μου. Και 20, όπως σας το είπα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω σήμερα. Δεν έχω ιδέα. Περιμένω λίγο να έρθετε περισσότεροι για να σας πω για το... Ανίτα, τι κάνεις, έρθα δεμένη, κοκορίτσι μου. Ευτυχία Ζαχαριάδη, Αναστασία Παπάθε, Natura Danza, by Ellie, Nicolcini, Francesca, Ivy Michael, Vivian, Persephone, Evi, Stoti, Αναστασία Παπάθ, κορίτσι μου, Βικτόρια Χαραλάμ, Κίκη Σαρίδου, Σοφία Ελεάνα, Βίλη, Μαρία Βαγιάκου, Ενκέ Λέιντα, Η Φροντρό. Τι κάνετε, τι κάνετε? Το βρέχω το σφουγγαράκι, τι ξέχασα να το βρέξω. Οπότε βάζω λίγο αέρας. Καλησπέρα, γεια σου Ανίτα. Α, ναι, έχω βάλει λίγο αέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω βάλει λίγο αεράκι, όχι για μένα τόσο πολύ, για το κινητό μου, γιατί κάποια στιγμή μέσα στο live, κάθε φορά κάτι παθαίνει η οθόνη και σκοτεινιάζει. Οπότε γι' αυτό το έβαλα, για να το... γιατί αυτό το παθαίνει συνήθως όταν είναι σε πολύ ζέστη. Καλησπέρα σε όλες, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, το make-up. Ουχ, το φόρεσα από τις 6 ώρα το πρωί. Αλλά, επειδή το χρώμα δεν είναι ακριβώς το χρώμα μου και είναι αρκετά πιο ανοιχτό, είναι αρκετά πιο ανοιχτό από το χρώμα μου, έβαλα μία στρώση. Ήταν αέρας, ήταν ελάχιστη και εντάξει, δεν κράτησε παιδιά, ούτε η μάσκαρα μου δεν κράτησε όλη μέρα, γιατί τριβόμουν σε καναπέ, σε μαξιλάρια από εδώ από εκεί, γιατί ξεκουραζόμουν. Και αυτό το πολύ λίγο που είχα βάλει δεν μου είχε κάτσει. Αέρα ακούγεται, ναι, αέρα. Τουλάχιστον, αν δεν φυσάει το τηλέφωνο, να φυσάει εμένα. Εδώ ακούγεται. Ακούγεται πολύ, ενοχλεί. Εδώ τώρα ακούγεται που το έβαλα. Για πείτε μου. Πώς είναι?
Δεν σε ακούμε καθαρά. Όχι πολύ. Όχι, δεν ακούγεται τώρα. Ωραία. Μια χαρά τώρα. Τέλεια. Λοιπόν, να κάνω ένα πολύ χρωματιστό μάτι ή να κάνω... Κύρια Έλενα, τι κάνετε? Ή να κάνω ένα μπρονζέ με ένα κοραλοπό κραϊόν. Περιμένω. Κάνε χρωματιστό μάτι. Περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας. Και όσο περιμένω, θα βάλω ένα primer στο προσωπάκι μου. Είναι το CC Cream Light to Medium Skin Insta Glow Peachy Glow Bronze. Όχι, δεν είμαι κουρασμένη, παιδιά. Είμαι υπερ ξεκουρασμένη είμαι. Μάλλον μου γυρνάει ανάποδα. Bronze. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει μία λάμψη από μόνο του. Αν δεν κάνω λάθος, αν το θυμάμαι καλά. Για να το δούμε. Α, όχι, δεν έχει λάμψη. Είναι CC cream. Νόμιζα ότι πήρα αυτό με τη λάμψη. Peachy glow, CC cream, healthy glow. Ωραία. Δεν έχει λάμψη, αλλά σου δίνει μία φυσική λάμψη στο δερματάκι σου. Αυτό θα το βάλω σαν primer κάτω από το make-up. Και θα χρησιμοποιήσω σήμερα πάλι το ίδιο make-up. Αυτό που είχα βάλει και εχθές. Ανιτάκι, πώς ήταν το foundation το Naked τελικά? Λοιπόν, αυτό έλεγα ότι επειδή είχα βαφτεί 6 ώρα το πρωί και επειδή το χρώμα δεν είναι ακριβώς το χρώμα μου, είναι πάρα πολύ πιο ανοιχτό, ειδικά μες την ημέρα, και επειδή το πρωί δεν βάφτηκα τόσο έντονα, δεν έβαλα τόσα προϊόντα όσο το βραδάκι, έβαλα μία στρώση ελάχιστη, το οποίο κράτησε αρκετές ώρες, αλλά μετά μου έφυγε. Θα το κάνω κανονικά, πρέπει να πάρω το σωστό μου το χρώμα. Ή κάπως να το μπερδέψω για να βγει το σωστό μου το χρώμα, γιατί έτσι δεν θα βγει ωραίο. Α, βλέπετε ότι έχει μία φυσική λαμψούλα και μου τονίζει τα πάντα. Αλλά θα το καλύψουμε. Από πάνω θα μπει ωραιότατο make-up και θα είναι super duper. Αυτό εννοείται. Προς το παρόν το λατρεύω πάντως. Και το πρωί είχα βαφτεί, δεν χρειαζόταν πούντρα, δεν χρειαζόταν τίποτα. Λοιπόν, βάζω... Όπα! Πετάχτηκε. Βάζω... Ναι, μου είναι... Αχ, Ανίτα, πάλι δεν θα μπορέσω να το δω τώρα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, Κίκη μου, να το δεις μετά. Ή όποτε θέλεις. Ή αν δεν θέλεις, μην το δεις. Άμα δεν θες. Να το δεις μετά, μωρέ. Λοιπόν, αυτό είναι το 30NN. Και σήμερα θα βάλω και μία πιο... Η μανούλα μου στέλνει μηνύματα. Μου στέλνει κοσμήματα τι της αρέσουν για να τις το κρατήσω, γιατί θα έρθει σε ένα μήνα. Θα έρθει τέλος του μήνα. Και μου στέλνει μηνύματα ποια κοσμήματα να τις κρατήσω. Άκου μωρέ τι ψυχούλα μου λέει να τα αγοράζω. Δεν θέλω να, τέτοιο, να μου τα δώσεις έτσι. Αν είναι δυνατόν, της λέω, ρε εσύ μαμά, εσύ θα αγοράζεις. Λοιπόν. Και θα κάνω μία καλύτερη κάλυψη σήμερα. Τα ξημερώματα που το είδα εγώ εχθές μετά από πολύ κούραση, χαλάρωσα τόσο πολύ το βιντεάκι, το είδες? Παιδιά, είναι τέλειο πάντως η κάλυψη, το πώς στέκεται, το πόσο ωραίο ματ και ελαφρύ είναι στο δέρμα, είναι φανταστικό. Και όχι, δεν έχω καμία συνεργασία με την εταιρεία. Απλά έτσι το πήρα, το δοκίμασα
Και μου άρεσε πάρα 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 πολύ. Γεια σας, καλησπέρα από Λευκάδα! Οχ, σε λίγες μέρες εκεί θα είμαι! Να μας δείξεις τη μαμά όταν έρθει με το καλό. Η μανούλα μου έρχεται κάθε χρόνο και κάθεται εδώ 2-3 εβδομάδες μαζί με την νονά μου και έρχεται και η νονά μου μαζί της και κάθονται εδώ και κόβουν βόλτες. Αχ, παιδιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στα πρώτα χρόνια αγωνόμουν πολύ, είχα την έννοια μου, γιατί εντάξει, Αθήνα είναι, η μαμά μου μένει σε χωριό, δεν ξέρει από μεγάλη πόλη και τα λοιπά και πώς να κυκλοφορήσει. Αχ, είχα βάλει μια κρεμούλα και μου κάνει εδώ κομμάτια, αυτό θα το ξεφορτώσουμε από εδώ. Και δεν ξέρει από μεγάλη πόλη και τέτοια. Και ήταν νομίζω η τρίτη φορά που είχαν έρθει. Και εγώ κάθε μέρα τους εξηγούσα πού θα πάνε, πώς θα πάνε, με χαρτί, με πληροφορίες, με οδηγίες, με τα πάντα. Και εννοείται πάντα να τους λέω οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, θα με πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, νομίζω ήταν τρίτη ή τέταρτη φορά που είχαν έρθει. Και νόμιζαν ότι ξέρουν πια την πόλη, γιατί είχαν έρθει τόσες φορές και λέει σιγά μωρέ, ξέρουμε πια τι είναι, πού και να κυκλοφορούμε και τα λοιπά. Και πάνε στην Ερμού για βόλτα, στο πεζοδρόμιο και από εκεί είχαν την ιδέα, είχαν ανέβει στο Λυκαβητό, είχαν πάει Σύνταγμα, στο κέντρο γενικά. Και από εκεί είχανε την ιδέα να γυρίσουνε με τα πόδια στο σπίτι. Το οποίο εντάξει δεν είναι κακό, αφού το θυμότουσαν τον δρόμο, έτσι λέγανε. Και παιδιά, το ψάχνανε επί 2 ώρες περίπου, γιατί χαθήκανε και δεν με πήραν τηλέφωνο, γιατί ήτανε, πώς το λένε, ντρεπότουσαν να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούνε ότι, γιατί θα τους μάλωνα ότι δεν με πήρατε τηλέφωνο, και ντρεπότουσαν να με πάρουν τηλέφωνο, λέει γιατί θα μας μαλώνει. Χαθήκανε και επί 2 ώρες ψάχνανε πού πρέπει να πάνε, γιατί χαθήκανε, χάσανε τον δρόμο, συζητάγανε στον δρόμο και χάσανε τους δρόμους και καταλήξανε κάπου όπου να είναι. Και η νονά μου ήταν πιο τέτοιο, πιο κρυψώνα. Η νονά μου δεν μου έστειλε τίποτα, δεν με πήρε τηλέφωνο. Τίποτα. Απερηφανές, ναι, περηφανές, ναι. Και μου στέλνει η μαμά μου κρυφά ένα μήνυμα με μία φωτογραφία από ένα πρακτικέρ. Και μου λέει, είμαστε εδώ, πώς θα πάμε σπίτι. Το βλέπω το πρακτικέρ. Το έστειλε το μήνυμα χωρίς να ξέρει η νονά μου, γιατί η νονά μου δεν ήθελε να με αγχώσουνε και να μου πούνε ότι χαθήκανε. Και λέω στη μαμά μου, της λέω, τι εννοείς πώς να πάτε σπίτι. Μου λέει, είμαστε εδώ που σου έστειλα φωτογραφία και μου στέλνει μία φωτογραφία από ένα πρακτικέρ. Και μου λέει, πώς θα πάμε σπίτι, εξήγησέ μου γιατί χαθήκαμε. Και της λέω, ρε εσύ μαμά, έχεις ιδέα στην Αθήνα πόσα πρακτικέρ υπάρχουνε. Πού να ξέρω που είσαι, δεν έχω ιδέα. Και την παίρνω τηλέφωνο. Την παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει, το τι ακούσαν τα καημένα. Αλλά όχι, από τότε έχουν μάθει αρκετά και τώρα πια κυκλοφορούν, πάνε και στη παραλία μόνες τους, πάνε για βόλτες μόνες τους, πάνε για ψώνια, κάνουν πια τα πάντα μόνες τους. Αλλά είχα τρελαθεί και εντωμεταξύ ήταν Σάββατο και ήμουνα σε μία νύφη και βλέπω φωτογραφία και γράφει από κάτω, χαθήκαμε, πώς να πάμε σπίτι, είμαστε εδώ.
εγκεφαλικός εγώ, εγκεφαλικός, και λέω τώρα πού θα τους βρω, θα τους μαζέψει κανένα αστυνομία. Και ευτυχώς μου στείλανε, τους λέω στείλτε μου και άλλες φωτογραφίες από τον δρόμο, στο Google Map μπείτε μέσα και στείλτε μου screenshot από το στιγματάκι που βρίσκεστε, που δείχνει το χάρτη που βρίσκεστε, σαν παιδάκια. Και τέλος πάντων, στο τέλος, εντάξει, τους εξήγησα, κατάλαβα πού είναι, τους είπα να πάρουν ένα ταξί, να πούνε τη διεύθυνση που θα πρέπει να πάνε και γυρίσανε. Παιδιά, εντάξει, αυτό ήτανε για τέτοιο, δηλαδή, μου στέλνει ένα μαγαζί, λες και στέλνεις ένα Γρηγόρης και να λες, είμαι εδώ, πώς να πάω σπίτι. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν έχουμε τόσα μαγαζιά, γι' αυτό. Δηλαδή, σε εμάς την πόλη εκεί που πηγαίνουμε στις κοντινές πόλες, η αλήθεια είναι, για να την δικαιολογήσω, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα μαγαζί από όλα. Οπότε, είσαι στο Tesco, ξέρεις που είσαι, είσαι στο Spar, ξέρεις που είσαι, είσαι σε κανένα άλλο μαγαζί, ξέρεις που είσαι, γιατί είναι μόνο ένα. Αχ, μωρέ, γλυκούλα μου. Και, εντάξει, αλλά γυρίσαν σπίτι ασφαλής. Από τότε όμως έχουν ξεθαρέψει πάρα πολύ. Χάια είμαι τώρα, το ξέρω. Τα χρώματα δεν είναι τα δικά μου, αλλά έλα μωρέ γλυκούλα. Ναι, έλα μωρέ γλυκούλα. Λοιπόν, μου γράφετε να κάνω live με τη μαμά μου. Παιδιά, η μαμά μου, μπορώ να ανεβάσω, δεν ξέρω αν έχω στο κινητό μου. Δεν είχε βαφτεί ούτε στο γάμο της. Το πώς βγήκαμε εμείς, είμαστε τρία κορίτσια και βγήκαμε και οι τρεις με τρελή αγάπη για τα καλλιτικά. Το πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, και τη μανούλα μου την έχω βάψει δύο φορές στη ζωή μου. Τη μία φορά κόντεψε να πνιγεί μέσα σε 10 λεπτά και τα έβγαλε όλα από πάνω της. Γιατί μου έλεγε, δεν αντέχω, πνίγομαι, δεν μπορώ. Που της είχα βάλει πολύ λίγο πράγμα, αλλά επειδή δεν έχει βαφτεί ποτέ και βήχαγε, μου λέει, κλείνει ο λαιμός μου, δεν αντέχω. Και το έβγαλε από πάνω της. Την δεύτερη φορά τα πήγαμε λίγο καλύτερα. Είχα βγάλει και φωτογραφίες, την δεύτερη φορά πήγαμε λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα κάτσει να την βάψω και της λέω ρε εσύ μαμά, πραγματικά εδώ πολλές με παρακαλάνε να τους βάψω και με βάζεις σε μένα να σε παρακαλάω εσένα. Δεν θέλω μωρέ, δεν θέλω εγώ. Δεν της αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως. Δεν έχει ένα κραϊόν, ένα ρούζ, ένα make-up, δεν είχε ποτέ στη ζωή της. Το μόνο αν μπορείς να πεις καλλιτικό στη ζωή της που είχε όσο μεγαλώναμε, παιδιά, ήτανε ένα κρέμα χεριών. Αυτό ήταν ό,τι είχε στο σπίτι. Το πώς εμείς, τρία κορίτσια, γίναμε τρελαμένες με τα καλλιτικά, δεν ξέρω. Γιατί στο σπίτι δεν είχαμε ποτέ τίποτα από τη μαμά. Ποτέ. Στο γάμο της, στο γάμο με τον μπαμπά μου, όταν παντρευθήκανε, ήτανε πανέμορφη, σαν τριαντάφυλλο ήταν. Αλλά ήταν μπουμπουκάκι, ήτανε πολύ μικρή. Δεν είχε βαφτεί καθόλου, είχε κάτι τεράστια χυλάκια, κάτι κόκκινα, κάτι μαγκουλάκια και ένα δέρμα κάτασπρο. Σαν γάλα ήτανε, από αυτήν πήρα το δέρμα. Γι' αυτό είμαι και εγώ κάτασπρο. Ήταν κούκλα και ο μπαμπάς μου ήταν κούκλος, παιδιά, ήτανε σαν μοντέλο, ξανθός, κατάξανθός, με ωραίο μαλλί έτσι χτενισμένο προς τα πίσω, τα γαλανά τα μάτια τους και ο μπαμπάς μου είχε μεγάλο χείλη και ο μπαμπάς μου και είχε και αυτός κοκκινοπό χείλη και τα ζυγωματικά, είχε κάτι ωραία ζυγωματικά εδώ. Πάντως ο Χάρης μου λέει και νομίζω ότι όσο μεγαλώνω ότι μοιάζω στην γιαγιά μου, μοιάζω στη μαμά της μαμάς μου, η οποία είναι Σλοβάκα. Αυτά λοιπόν. Είπα την ιστορία μου για σήμερα. Ναι μωρέ και έρχονται
Με Νιβέα και το Δέρμα Τέλειο. Τι ωραία που μιλάς για τους γονείς σου. Πόσο γλυκά μιλάς για αυτούς. Αχ, μωρέ, τους αγαπώ. Εντάξει. Περιμένω πώς και πώς η μαμά μου να πάρει σύνταξη, να πάει σύνταξη που θα γίνει του χρόνου και θα την φέρω εδώ για μερικούς μήνες σίγουρα. Να μου κάνει παρέα, γιατί αρκετά παρέα κάνει με τις αδερφές μου. Εμένα δεν κάνει τόσο πολύ, γιατί είμαι μακριά. Αλλά έρχεται, μωρέ, κάθε χρόνο έρχεται. Λοιπόν, για contouring θα βάλω σήμερα το Tantour από Huda, το οποίο το αγαπώ. Αυτές που δεν βάζουν τίποτα στο πρόσωπο έχουν και καλύτερη επιδερμίδα. Έχει να κάνει και με το DNA. Η μανούλα μου δεν έχει τόσο πολύ καλή επιδέρμιδα, επειδή είναι πολύ λευκή και έχει πολύ λεπτό δέρμα. Έχει σπάσει αρκετά με τα χρόνια. Αλλά μικρή, παιδιά, μικρή ήτανε πανέμορφη. Και ο μπαμπάς μου, χωρίς αμφιβολία, πραγματικά. Δηλαδή, χωρίς να είμαι, πώς το λένε, χωρίς να είμαι προσδικισμένη, όχι, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται, χωρίς να είμαι προκαταλημένη, ήτανε φανταστικό ζευγάρι, φανταστικό ζευγάρι. Λοιπόν, λίγο τώρα θα ισιώσουμε το χρωματάκι με το Tantour. Υπερβολική, υποκειμενική. Άμα βρω καμιά φωτογραφία, θα σας το δείξω. Πρέπει να έχω στο κινητό μου, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Κάπου κρατάω τις φωτογραφίες, τις είχα βγάλει φωτογραφία με το κινητό μου. Γιατί θα τα εξαφανίζουν οι αδερφές μου από το σπίτι μας και μετά δεν θα τα έχω, δεν θα τα βλέπω, τις παλιές φωτογραφίες οικογενειακές. Ναι, μωρέ, και μου έστειλε πριν ξεκινήσω, τώρα μου έστειλε μήνυμα για τα κοσμήματα, την γλυκούλα μου και μου λέει να σου τα πληρώσω. Για να μην μου το στερήσει, γιατί θα μου το στερήσει, δηλαδή, άμα πάρει 2-3 κοσμήματα. Μανούλα. Εδώ μεταξύ, δεν ξέρω πώς είστε που ζείτε μακριά από τους γονείς ή από τα παιδιά σας. Πραγματικά, για τη μαμά μου. Είναι απίστευτο αυτό το δέσιμο που έχεις, ειδικά με τη μάνα. Δηλαδή, η μαμά μου, όπου και να βρίσκεται, δεν τη νοιάζει. Σε μία καρέκλα να την βάλεις όλη μέρα, αρκεί να είναι κοντά μου όταν είμαστε μαζί. Αρκεί να με βλέπει και να είμαι δίπλα της. Και αυτό είναι η ευτυχία της. Δεν τη νοιάζει τίποτα άλλο. Να είναι κάπου κοντά μου, να με βλέπει, να με καμαρώνει και να είναι κοντά μου. Μόνο αυτό θέλει, τίποτα άλλο. Αυτό είναι η ευτυχία της. Ψυχή μου. Λοιπόν, και εγώ μοναχούλα στην Αθήνα, Τίνα Καλαντέρφος, πού είναι οι γονείς σου? Και ξέρεις τι, πολλές φορές όταν είσαι και κοντά, ενώ μπορεί να είσαι 2-3 ώρες με αυτοκίνητο, μπορεί να μην βρίσκεις και τόσο συχνά χρόνο. Εγώ, ας πούμε, φέτος δεν έχω πάει καθόλου ακόμα. Συνήθως πηγαίνω 1-2 φορές στην Ουγγαρία σίγουρα. Φέτος δεν έχω πάει ακόμα. Ειδικά τελευταία είχα τόσο πολλή δουλειά που δεν έβρισκα χρόνο. Γιατί όταν πάω θέλω να κάτσω τουλάχιστον 3-4 μέρες να είμαι εκεί. Και δεν έβρισκα καθόλου χρόνο. Για να πηγαίνω και να καθίσω. Και εντωμεταξύ τώρα όλοι μένουνε σπόρια, η μία μου αδερφή από εδώ, η άλλη μου αδερφή από μακριά. Και για να τους δω όλους, δεν είναι και πολύ εύκολο. Φιλιά πολλά από Βουκουρέστη, καλά να περάσεις. Καλησπέρα, πραγματικά έτσι νιώθω και εγώ με τα παιδιά μου, γιατί η μαμά μου την έχασε 46 χρονών. Αχ, μωρέ κορίτσι μου. Και εμένα είναι μακριά η μανούλα μου, αυτή στη Πάτρα και εγώ στη Ξάνθη. Πω, είσαι και πολύ μακριά.
πολύ μακριά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν, ναι μωρέ, όταν δεν είσαι ας πούμε μισή ώρα απόσταση για να πετάγεσαι. Εμένα ας πούμε μ' αρέσει και τρελά όταν μένουν πάνω κάτω. Δηλαδή ή κάπου πολύ κοντά οι γονείς. Αχ, Ανίτα, με συγκινείς και κλαίω εύκολα. Μαρία μου, εμένα να δεις πως κλαίω εύκολα. Μπράβο στη μαμά που έχει για παιδάκι ένα τόσο μοναδικό χαρισματικό πλάσμα. Παιδιά, η μαμά ήταν πολύ αύστηρη πάντως. Ήταν πολύ αύστηρη η μαμά. Πολύ αύστηρη. Και εννοείται που μικρή, πολλές φορές δεν μας άρεσε αυτά που μας έκανε. Γιατί μας έβαζε τιμωρία άμα δεν κάναμε κάτι σωστά. Καλά, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτό το μου έχει μείνει στο μυαλό μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το πρωί εμείς πηγαίναμε σχολείο με λεωφορείο. Και στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο με λεωφορείο κανονικά. Και μας πήγαινε στο σταθμό η μαμά και κράταγε από ένα χέρι την αδερφή μου τη μεγάλη και από το άλλο χέρι εμένα. Και πάντα έλεγε, πάντα θα είσαι ευγενική, πάντα θα χαιρετάς όλο το κόσμο, όποιον δεις στον δρόμο θα τους χαιρετήσεις. Και αν ξεχνάγαμε να χαιρετάμε, μας κράταγε το χέρι έτσι και μας έκανε έτσι. Μας έσφυγε το χέρι ότι ξεχάσαμε να χαιρετάμε. Και έκανε έτσι σήμα ότι χαιρέτησε τον άνθρωπο που βλέπεις. Και μας έχει μάθει πολλά πράγματα. Θα συγκινηθώ τώρα. Λοιπόν. Αχ, Ανίτα, έλα. Έλα. Λοιπόν, σταματάω γιατί θα με πιάνουν τα κλάματα. Πάντως ήταν πολύ αυστηρή μανούλα, αλλά πάντα το λέω ότι εξαιτίας της γίναμε όπως είμαστε σήμερα. Και οι τρεις μας. Και οι τρεις κόρες. Λοιπόν, πουντρίτσα. Πουντρίτσα. Αχ. Συγκινήθηκα. Πουντριτσάκι. Λοιπόν, λίγο εδώ σε κάποια σημεία. Θέλω τη μαμά μου τώρα. Αχ, μωρέ, πάρ' την ένα τηλέφωνο. Καλησπέρα από Μάντσεστερ. Σε πρόλαβα, Ανίτα μου, είσαι υπέροχη. Άλεξ Καμπουράκι, κορίτσι μου. Κλαίμε κι εμείς. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ και έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια που, τα οποία τότε όταν μας το έκανε η μαμά δεν το καταλάβαινα γιατί ήταν τόσο αυστηρή, αλλά μεγαλώνοντας τώρα πια ξέρω ήταν έτσι, γιατί έτσι μας έμαθε να είμαστε άνθρωποι. Ας πούμε, εμείς καθαρίζαμε το δωμάτιό μας, το κρεβάτι μας κάθε πρωί έπρεπε να το φτιάξουμε, έπρεπε να καθαρίζουμε το δωμάτιό μας, έπρεπε να διαβάζουμε, έπρεπε να βοηθήσουμε στο σπίτι, να καθαρίζουμε το σπίτι. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή εκκλησία, που όλα τα παιδάκια παίζανε και εμείς πηγαίναμε στην εκκλησία. Με τις αδερφές μου. Πιο πολύ εγώ και η μεγάλη μου αδερφή ήταν αυτή που τα περάσαμε όλα αυτά. Γιατί με τη μικρή είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά στην ηλικία. Λοιπόν, ας βάλω λίγη πούτρα ακόμα. Αρχές αυτό. Αχ, happy plexi for you. Και εγώ το εύχομαι για τους γιους μου. Happy plexi. Τι είναι το happy plexi? Γι' αυτό έγινες αυτή που είσαι σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι η μάμα, γιατί πάντα η μάνα είναι αυτή που περνάει, συνήθως που περνάει πιο πολύ χρόνο με τα παιδιά. Γιατί ο μπαμπάς συνήθως δουλεύει. Ποιο κονσίλερ. Το κονσίλερ είναι το εχτεσινό, το υπέροχο, το stay naked.
Και το foundation είναι επίσης το εχθεσινό, το Stay Naked. Παιδιά, πρέπει να πάρω επιγόντως το χρώμα μου, γιατί θέλω να το φορέσω, αλλά είμαι μαυρισμένη από το Bali Body και αυτό μου είναι ανοιχτό χρώμα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα βάλαμε. Τι είπαμε, μπρονζέ θα κάνουμε. Αχ, και ήθελα να το κάνω ανάποδα σήμερα το make-up. Που. Α, να σας πω κάτι. Θα βάλω σήμερα. Θα βάλω Kylie Cosmetics το True Brown. Εχθές σας το είχα δείξει αυτό. Που είναι για τα χείλη και δεν πρόκειται ποτέ να το βάλω αυτό για το χείλη. Θα το βάλω στο μάτι. Θα το απλώσουμε. Ου, και είναι και ωραίο χρώμα. Αχ, ωραίο χρώμα. Τέλειο χρώμα είναι. Είναι το liquid lipstick από Kylie Cosmetics, το True Brown. Δεν χρειάζεται να το αγοράζεις αυτό για να κάνεις αυτό το look. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε ή ακόμα και μια καφετή σκιά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Απλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα. Ωραίο χρώμα είναι όμως, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Θα βάλω λίγο ακόμα. Εδώ. Γεια σας, γεια σου Νίνα, άργησες, δεν πειράζει. Μιλώντας για τη μαμά σου καταλάβαμε γιατί σε αγαπάμε και αγαπάμε και τη μαμά, όλες τις μανούλες που δίνουν αρχές στα παιδιά. Η μαμά μας ήταν σίγουρα παιδιά και είχε περάσει. Εντάξει, δεν είχε πολύ εύκολη ζωή γιατί δούλευε πάρα πολύ. Αλλά... μας έμαθε ό,τι μας έμαθε και πώς το λένε, πέρναγε και πολύ χρόνο μαζί μας. Ας πούμε, αν είχαμε σοκολάτα ή οτιδήποτε, αν μας έπαιρνε οτιδήποτε και υπήρχαν στη παρέα άλλα παιδάκια, πρώτα θα έπρεπε να μοιράζουμε σε όλα τα παιδιά και μετά ό,τι έμενε, αυτό θα φάγαμε εμείς. Αν δεν έμενε τίποτα, δεν το φάγαμε. Αλλά πρώτα θα έπρεπε να κερνάμε όλα τα άλλα τα παιδάκια και μετά μπορούσαμε να φάμε εμείς. Είναι κάτι πράγματα. Πόπο, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το χρώμα. Χαχα, Νίνα, πόπο, αυτό θα πει καλοσύνη. Σε ποια ηλικία την έχασε τη μανούλα σου? Δεν την έχασα! Χτύπα ξύλο! Την έχω, μια χαρά την έχω! Την έχω! Και είναι και καλά. Θα έρθει τώρα, τέλος Αυγούστου, θα έρθει για διακοπές. Να το απλώσω αυτό λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Ωραίο χρωματάκι. Καλησπέρα, τι σκιά χρησιμοποιείς? Είναι liquid lipstick από Kylie Cosmetics. Είναι το The True Brown K. True Brown K. Είναι liquid lipstick. Και βάζω αυτό. Είπα έτσι να βάλω κάτι διαφορετικό. Μπορείτε να βάλετε αυτό, να έχετε λίγη φαντασία. Μπορείτε να βάλετε στα μάτια σας. Μπορείτε να βάλετε άνετα, ειδικά τα μάτια τα κραϊόν ή τα ανεξίτηλα. Επειδή σταθεροποιούνται και στεγνώνουν, μπορείτε να το βάλετε πολύ ωραία. Ή ακόμα και μολύβι χιλιών, μπορείς να βάλεις το μάτι για μολύβι ματιών. Ή ρούζ, ή ό,τι θες.
Η φαντασία είναι ανεξέλεγκτη, ατελείωτη. Να βάλω και λίγο από κάτω. Ναι. Εγώ βγήκα και την πήρα τηλέφωνο, χαχα, μπράβο, καλά έκανες. Όχι, δεν λερώνουν, μοβίζει το κραϊόν, δεν μπορώ να το δω. Αυτό δεν μοβίζει, αυτό είναι καφετί. Δεν μοβίζει, παιδιά. Είναι γκριζοκαφέ. Μπράβο, Νάνση, γεια σου. Να μας την γνωρίζεις τη μανούλα σου. Παιδιά, άμα σας την φέρω εδώ σε live, θα κατακοκκινίζει από ότι είναι πάρα πολύ ντροπαλή. Θα κάθεται εδώ και θα γυλάει. Έτσι θα κάνει. Θα κάθεται και θα γυλάει. Λοιπόν, καλά, πλάκα έχουν με το Χάρη γενικά οι γονείς μου. Ο Χάρης, επειδή οι γονείς μου δεν μιλάνε αγγλικά και συνεννοούνται με χέρια, πόδια, με νοηματική, αλλά με κάποιο τρόπο, παιδιά, ο Χάρης τα καταφέρνει και συνεννοείται. Το πώς γίνεται αυτό, και όμως τον καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εδώ νομίζω θέλω ένα... όχι καφέτι, ένα πορτοκαλό. Θα βάλω ένα τέτοιο ωραίο πορτοκαλοπό, λίγο για να σβήσω τις άκρες. Κάτσε να δούμε πώς θα είναι. Μπορεί να είναι χαζομάρα. Τι λέει? Λίγο το ζεστάνει νομίζω, ε. Και από πάνω, να, σκούρινε τώρα η οθόνη μου. Γιατί σκούρινε πάντα η οθόνη, μπορείτε να μου πείτε. Και τώρα δεν βλέπω καλά τα χρώματα στην οθόνη. Και λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Από κάτω θα κάνουμε ένα τσακ πορτοκαλοπό, πάλι το ίδιο, θα το περάσω σε όλο το λεφό. Από κάτω. Εδώ λίγο να το τραβήξω. Τώρα δεν βλέπω τον εαυτό μου, παιδιά. Έχει ζεσταθεί το κεφάλι. Γιατί? Why? Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Σβήνουμε και από εδώ λίγο, σβήνουμε λίγο από εδώ και χρειαζόμαστε ένα υπέροχο μπρονζέ για εδώ πάνω για το βλέφαρο. Κόκκινο, Ευαγγελία, δυσκολεύομαι στο βάψιμο. Νίνα, πόσο όμορφη είσαι στη σημερινή φωτογραφία. Αυτό που έβαλε στο Facebook, είσαι πανέμορφη. Όλα πάνε σε ξανθιά. Ανίτα, είσαι θεά. Κόκκινο μου φαίνεται έντονο. Δεν ξέρω αν μιλάτε για μένα ή όχι. Λοιπόν, να βάλω ένα ωραίο μπρόνζο πράγμα. Αυτό θα βάλω. Είναι από MAC, Copper Sparkle λέγεται. Too much. Οχ, 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 οχ. Οχ, οχ, οχ. Όχι, αυτό θα βάλω. Αυτό θα βάλω. Θα το βάλω μαζί με το Duraline. Ελπίζω ότι δουλεύουν αυτά μαζί. Νομίζω ότι δουλεύουν μαζί. Παίρνω ένα τέτοιο. Βουτάμε. Και Dura. Για να σε δω.
βουτάμε ξανά, ντουρά. Κάτσε να δεις. Κοίτα χρώμα τώρα. Κοίτα χρώμα. OMG. Oh my god, κοιτάξτε χρωματάκι που βγαίνει. Πανέμορφο. Θέλω λίγο ακόμα από το Duraline. Ανακατεύουμε. Παίρνω λίγο ακόμα από το pigment. Ξανανακατεύουμε. Φανταστικό χρώμα είναι. Να το κάνω φεγγαρωτό, παιδιά. Αυτό που ανεβαίνει προς τα πάνω λίγο. Αν και είχε ντοντάκια άσπρα και από πριν. Αν ήταν μου πιο άρωμα από Τζο Μαλόν, μας έλεγες εχθές. Το Nectarin Blossom και Honey. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ουχ, έβγαλα πάρα πολύ προϊόν τώρα. Καλά να πάθεις. Αλλά θέλω να βάλω λίγο ακόμα εδώ. Τέλειο! Τέλειο! Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Εδώ λίγο το σβήνουμε, λίγο το σβήνουμε. Νομίζω ότι εδώ χρειάζομαι ένα τσακ λίγο πιο σκούρο. Εδώ θα το φτιάξω. Θα το φτιάξω με μια σκιούλα. Αυτό είναι και το άρωμά μου, φοβερό, Ρεμπέκα. Δεν είναι φανταστικό. Ήδη μου θέλω να πάω στο νέο μολ για να το μυρίζω. Πώς φαίνεται, πώς φαίνεται, παιδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Ανίτα πήγε σήμερα Άττικα για το χτεσινό make-up, αλλά δεν είχαν την εταιρεία αυτή στο Golden Hall. Το έχουνε. Το έχουνε. Είναι πίσω-πίσω. Κοντά στο ταμείο είναι. Το έχουνε. Το Urban Decay, λες. Το έχουνε. Εννοείται πως το έχουνε. Τουλάχιστον το είχανε πριν καιρό που εγώ πήγαινα. Όλα ωραία, αλλά αλλά πολλά προϊόντα, παιδί μου. Τι πολλά προϊόντα. Έβαλα μία σκιά, δύο και άλλο ένα σκιά. Και θα βάλω και άλλα μερικά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όμως πώς το λένε, φαντασία σου. Και δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά τα βήματα. Μπορείς να το απλοποιήσεις, να το κάνεις πολύ πολύ πιο απλό. Και γενικά νομίζω ότι δεν χρειάζομαι, δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλά προϊόντα. Έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά. Αλλά έτσι πιστεύω. Αυτό φεύγει. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα. Μέρι, στείλε μέρι στο Ανιτάκι. Όπως πάντα, κούκλα. Εδώ Κέρκυρα ούτε στο Γόντος ούτε σε φορά. Ναι, εκεί δεν έχουν. Νομίζω στα σε φορά όμως τα έχουν τα Urban Decay. Απλά σε επιλεγμένα καταστήματα. Τι ήθελα να πω. Φρύδια. Τα φρύδια μου σήμερα θα το κάνω διαφορετικά. Τελικά το make-up σήμερα πώς ήταν. Το είπα στην αρχή του βίντεο ότι επειδή δεν είναι ακριβώς το χρώμα μου, είχα βαφτεί πάρα πολύ ελαφριά το πρωί
Και δυστυχώς δεν μπορούσα να το μετρήσω με αξιοπρέπεια. Πρέπει να το μετρήσω μία μέρα, να πάρω το χρώμα μου κανονικά και να βαφτώ κανονικά. Γιατί είχα βάλει μία στρώση, παιδιά, που ήταν αέρας. Ήταν τόσο λίγο που δεν μπορώ να πω ότι κράτησε όλη μέρα. Αλλά δεν έφταιγε το make-up, θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί να μην το αντικήσω, γιατί είχα βάλει μισή σταγόνα σε όλο το πρόσωπο, πάρα πολύ λίγο. Το φρυντάκι το κάνω με body shop, με ένα τέτοιο, και πάω με το πιο ανοιχτό του. Να φέρω λίγο το καθρεφτάκι μου. Αχ, παιδιά, είναι πολύ ωραίο το make-up, συγγνώμη. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, με το καθρεφτάκι μου εδώ, σήμερα θα κάνω φρύδια με σκιούλα. Και έτσι λίγο σβησμένα. Γεμίζω όπου χρειάζεται. Νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσω επιτέλους να καθαρίζω τα φρύδια μου. Νομίζω. Το έκανα εχθές λίγο, αλλά νομίζω ότι ακόμα το χρειάζεται. Σούπερ ντούπερ, το χτενίζω λιγάκι, γιατί έχω γίνει φρύδια κάλο. Και εδώ μου λείπει λίγο, εδώ. Και εδώ λίγο ακόμα χτενίζω. Το χτενίζω για να γλυκαίνει λίγο, να μαλακώνει, να μην είναι πάρα πολύ έντονο η γραμμή. Και μετά θα δω αν χρειαστεί και άλλο, θα το γλυκαίνω και άλλο. Ουχ, δύσκολο το φρύδι. Το περίπου. Θα επανέλθουμε στο φρυντάκι. Στο περίπου, κάπου εκεί στο περίπου. Λοιπόν, τι γνώμη έχεις για το make-up derma κολανίτα μου? Είναι υπερ, σούπερ, πάρα πολύ καλυπτικό και αδιάβροχο, long lasting, φανταστικό. Αλλά είναι πολύ, 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 πολύ καλυπτικό. Πολύ, πολύ καλυπτικό. Λοιπόν, εδώ λίγο ακόμα να διορθώσω, να βάλω λίγη σκιούλα ακόμα. Η Αθηνούλα λέει βρήκε ίδιο χρώμα με MAC Medium Red το ST 120 Pure Color Envy. Ωραίο! Κάτσε να το... Περίμενε, θα το κάνω pin. Το έκανα pin το comment, παιδιά! Όλοι εσείς που ψάχνετε, να το δείτε πώς είναι.
Εγώ δεν το ξέρω αυτό το συγκεκριμένο που λες. Δεν ήξερα εντωμεταξύ ότι καταργήθηκε, παιδιά. Όλα καταργούνται. Γιατί? Γιατί τα καταργούνε? Για να πάρουμε τα καινούρια, μάλλον. Αχ, ένα ποντικάκι έρχεται. Ένα ποντικάκι. Κάνω λίγο σβησιματάκια και μετά κάνω και ένα καθαρισμό με ένα απαλό κονσίλερ όμως, με το Physicians Formula. Θα κάνω ένα ελαφρύ καθαρισματάκι. Αγάπη μου! Δικά μου είναι αυτά τα AirPods. No. Που φοράς, όχι? Κάπου το έχασα και δεν έχω ακουστικά τώρα. Χαρούλη, Χαρούλη, σου φωνάζουν, Χαρούλη. Έλα, ψυχή μου, έλα να μου διαβάζεις λίγο. Έλα να μου κάνεις λίγη δουλίτσα εδώ να με βοηθήσεις. Α, αλήθεια, γι' αυτό μου το ζήτησε η αδερφή μου και της το έδωσα. 28 ευρώ. Το Naked Concealer, ποιο νούμερο είναι? Είναι το 30NY. NY το 30. Και εντωμεταξύ, όσοι είχατε από τα παλιά, από την παλιά σειρά Naked Concealer και διάφορα, με ενημέρωσαν, μου είπε η Αντιγόνη από το Urban Decay, το κορίτσι μου, η οποία παλιά ήταν μαζί μου, ένα season ήταν μαζί μου στο θέμα, στο όλα. Λοιπόν, και δουλεύει στο Urban Decay τώρα, και την πέτυχα εντελώς τυχαία στο Άττικα, στο κέντρο, και μου είπε ότι έχουν αλλάξει γενικά τις αποχρώσεις, οπότε δεν μπορείς να βασιστείς σε παλιές αποχρώσεις, ας πούμε, που έπαιρνες από την ίδια εταιρεία στο foundation, γιατί μάλλον δεν είναι το ίδιο. Τα Estée Lauder έχουν γύρω στα 35 ευρώ, αλλά στις εκπτώσεις τα βάζω μείον 40. Εκεί να το πάρετε, όταν έχει εκπτώσεις. Εγώ περιττώ να πω ότι το ρουζ παύλα, τερακότα παύλα, σκιά παύλα, δεν ξέρω σε τι άλλο θα το χρησιμοποιήσω, αλλά αυτό έρχεται μαζί μου στις διακοπές και θα με βλέπετε κάθε μέρα με αυτά τα χρώματα, γιατί θα το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, το καθάρισα αρκετά ή θέλω λίγο ακόμα? Νομίζω το καθάρισα. Οπότε, μετά στο τέλος θα κάνω μία πινελιά, το οποίο θα μου πείτε αν σας αρέσει ή όχι. Αχ, ξύνεται το αυτί μου. Τι σημαίνει όταν ξύνεται το αυτί σου? Παιδιά, το έβγαλα αυτό εδώ. Μία μέρα είχα ένα σκουλαρίκι στο ύπνο που με ενόχλουσε στον ύπνο και το έβγαλα και ξέχασα να το βάλω πίσω για 2 μέρες σε αυτή τη τρυπούλα. Όταν πήγα να το ξαναβάλω, νόμιζα ότι είχε κλείσει. Δεν έμπαινε με τίποτα και λέω όχι, δεν έχω τραβήξει τόσο πολύ για να μου κλείσει σε 2 μέρες. Και το κατάφερα και έβαλα, δεν πρόκειται να το βγάλω τώρα με τίποτα αυτό. Ναι, Ραϊντούλα μου, Ανιτάκη, το ερωτεύτηκα χτες στο Tom Ford, είμαι λευκή και δεν μαύρισα να το πάρω, θα μου πάει? Εννοείται θα σου πάει, είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Και είναι αρκετά απαλά, δηλαδή εγώ θα το έλεγα μέχρι medium, σε πολύ σκούρο επιδερμίδα, δεν ξέρω πόσο θα φαίνεται αυτό, δεν νομίζω ότι θα φαίνεται και πάρα πολύ. Αχ, κορίτσια, έβαλα νέο διαγωνισμό στο προφίλ μου. Όποιες θέλετε μπορείτε να πάρετε μέρος. Η Νίνα έχει διαγωνισμό, παιδιά, να πάτε να πάρετε μέρος. Ρουζ Tom Ford, ναι, μπήκαμε ήδη. Νίνα, θέλω παραγγελία, ποτέ, Να μην αφήσεις χωρίς τρύπα, γιατί θα κλείσει. Ναι, παιδιά, 2 μέρες. Και λέω, εντάξει, το ξέχασα. Και πήγα να το βάλω μετά και δεν έμπαινε στη τρύπα.
Ναι. Αλλά ευτυχώς το κατάφερα, τώρα αυτό δεν το βγάζω. Γι' αυτό και. Ό,τι και να φοράω, αυτό εκεί θα μείνει. Ή θα το αλλάξω σε κάτι άλλο. Άσχετο, πολύ άσχετο. Βρήκα αυτό το μανό σήμερα, παιδιά. Είναι από Κορέ. Λέει Gel Effect Nail Color και το χρώμα είναι το 73 Lavender Purple. Θα με δείτε σε λίγες μέρες με αυτό όταν θα μου χαλάσει αυτό. Δεν είναι όνειρο το χρώμα του μανού. Δηλαδή, δεν είναι όνειρο. Ανίτα, θα μας κάνεις βίντεο με τα προϊόντα που θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Εννοείται! Πιο του σεκλά, τέλειο, μοβ, ωραίο χρώμα, φανταστικό. Αγάπη μου! Μην το βάζεις εκεί γιατί τους ενοχλεί, ακούγεται. Και πώς θα κρυώσουμε το βούλιο. Δεν ξέρω. Μήπως να ανάψουμε κονδύσιον. Ναι. Έβαλε άσπρο που κάνεις. Για να μην είναι με το t-shirt. Θεέ μου, τι περνάω. Ντύθηκε. Αγάπη μου, ψυχή μου, μωρό μου. Αυτό τράβατε εδώ λίγο. Απλά μόνο μην πέσει. Εγώ δεν μπορώ με ένα χέρι να το σπρώξω. Τι όμορφος που είσαι και κουρεύτηκες σήμερα. Και εσύ όμως. Κούκλος είσαι, φτου. Ψυχή μου. Έλα. Θα με δείξεις και εμένα. Όχι, εσύ θα είσαι εκεί δίπλα και θα... Γεια σας, κορίτσια. Ωραία, θα σου κάνω παρέα, θα είμαι και εγώ εδώ, ένα μάτι. Κάτσε, θα κάνω έτσι έξω. Λοιπόν, άντε έξω, εγώ ναι. Συνεχίζω. Τι όμορφος που είσαι, αγάπη μου, με το άσπρο στο πουκάμισο. Δίπλα σου, όλα μου φαίνουνε. Εδώ μεταξύ, εκείνος μου είπε να βάλω αυτό το φόρεμα, ναι. Γιατί δεν ήξερα τι να βάλω και μου λέει βάλ το, αυτό είναι πολύ ωραίο. Βάζω και τα γυαλάκια μου για να διαβάζω. Βάλε τα γυαλάκια. Εγώ συνεχίζω το... Εγώ συνεχίζω το... μακιγιάζ. Και νομίζω χρειάζομαι και λίγο σταγονίτσες γιατί έχουν κοκκινήσει τα ματάκια μου. Τι ωραίος που είσαι με το άσπρο που κάμισο. Thank you, thank you. Το ίδιο είπαμε. Μπελίσιμη! Τσάω Μαρία Τσάνου. Μπι Άννα Μπραντς. Κούκλος, σε χάρη κούκλος και κογοητευτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοράω και το γυαλάκι μου για να βλέπω τα μηνύματά σας. Θα βγω στο live και θα βάλω που κάμισε. Είστε τρέλα, είστε τόσο όμορφοι. Γεια σου, Χαρούλη. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλά παιδιά, να συγκεντρωθούμε τώρα στο make-up. Φτάνουν οι φιλοφρονήσεις. Δεν είναι ωραίο τώρα να το λέτε σε έναν άντρα αυτό. Αισθάνομαι άσχημα. Τι είναι οι φιλοφρονήσεις. Φιλοφρονήσεις. Comforting. Flirting. No, comforting. Πώς βλέπεις με αυτό. Δεν βλέπω. Τα φοράω έτσι. Χάρη Θεός. Τι όμορφο ζευγάρι, τι έπαθε το δάχτυλό σου. Τους έλεγα το δάχτυλό μου, το δικό μου. Τι έπαθε το δάχτυλό σου. Έβαφα με ένα σπρέι μαύρο τώρα και έβαψα τα χέρια μου. Αχ, μου είναι, μου έχει ερεθιστεί πάρα πολύ το ματάκι μου. Ναι. Ναι. Θα πάρεις λεφτά. Αχ, ντρέπεται, ντρέπομαι, ναι. Είστε πολύ όμορφο ζευγάρι. Γεια, Ανίτα, σου πάνε τα γυαλιά πολύ. Έλα, φορέσαι τα, Ανίτα. Κάτσε, δεν βλέπω τώρα. Έχει κοκκινήσει. Αστακό έγινε το μάτι. Αστακό έγινε το μάτι, παιδιά. Οχ, τι έπαθα. Να μας κάνεις κάθε μέρα ένα make-up στις διακοπές με 2-3 προϊόντα. Όταν με το καλό κάνετε παιδάκια, θα βγουν αγγελικά όμορφα. Μακάρι, πείτε της και καμία κουβέντα. Έχει πολλή δουλειά τώρα, έχει live, μου λέει. Τελειώνει ο χρόνος! Ναι, τελειώνει ο χρόνος, δεν πειράζει. Ο χρόνος τελειώνει. Πότε μπήκε Δεκέμβρης, πότε ήρθε Οκτώβρης, δεν το καταλάβαμε. Μείνετε όπως είστε. Χαχά, καλέ, ντρέπετε και θα τρελαθώ. Ντρέπομαι. Τα live είναι διαφορετικό πράγμα από την τηλεόραση και από την αληθινή ζωή. Γιατί σαν... στην αληθινή ζωή πώς είσαι, αγάπη μου. Χάρη σου πάει, πίστευα το άσπρο, ευχαριστώ. Να κουμπίσω κι εγώ έτσι λίγο, έτσι, να με δείξει και εμένα ή το τηλέφωνο. Αχ, τέλεια. Εντάξει, ξεκόλλησε, ξεκοκκίνησε. Ανιτάκη, το make-up το δοκίμασε και σήμερα, πώς σου φάνηκε, χαχαχαχαχού, από το lipstick. Πω, φαίνεται τέλειο το μάτι μήπως, μου. Αστακός, ναι, αστακός, πολύ γέλιο. Καλησπέρα από την όμορφη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, έχει. Έχει, μήλο. Χάρη, πότε θα σε δούμε στην TV, σύντομα.
Ανιτάκη Τσάντα είναι τέλεια. Ευχαριστώ. Α, η Βαλεντίνα. Βαλεντίνα Αναστασίου. Η κοπέλα που κέρδισε τη τσάντα. Να το χαίρεσαι, κορίτσι μου, καλοφόρετα να είναι. Εγώ το πακετάρισα, Βαλεντίνα. Βαλεντίνα. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό πριν κλείσει, γιατί θα κλείσει το πρώτο. Μίλαγα με τη Βαλεντίνα που σας έλεγα ότι υπήρχε. Βαλεντίνα Αναστασίου, την Πάτρα. Ότι υπήρχε μία παρεξήγηση με τη τσάντα, ότι και καλά δεν ήταν αληθινό. Και λέω στη Βαλεντίνα, το ότι τα αρχικά σου είναι Β, Α όπως τα δικά μου. Τελειώνει ο χρόνος.